Δεν υφίσταται κάποιος στο παλιό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος το οποίο είναι τοποθετημένο στο παλιό, στα πλαίσια του δικού μας νομικού προσώπου. Υπάρχει ένα δημοτικό ιατρείο, το οποίο αυτή τη στιγμή θα λειτουργεί για μία φορά την εβδομάδα με θελοντή γιατρό. Υπάρχει ο πολιτιστικός σύλλογος του παλιού, ο οποίος στεγάζεται σε έναν χώρο, ο οποίος μέχρι στιγμής το ενίκιο πληρώνεται από το νομικό πρόσωπο. Οπότε για να θέσουμε τα πράγματα ως έχουν, καπί στο παλιό δεν υπάρχει. Αυτό δηλαδή που έχει βγει σε δημοσιεύματα που διαβάσαμε σήμερα σε τοπικές εφημερίδες, τι είναι? Για το λουκέτο, ναι. Προσπαθούμε στα πλαίσια του να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε λίγο τα έξοδα του Δήμου και του νομικού προσώπου. Προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε και να δραστηριοποιηθούμε μέσα σε κληροδοτήματα του Δήμου, σε ιδιοκτησίες του Δήμου, για να αποφύγουμε τα ενίκια. Ο πολιτιστικός σύλλογος, όπως ο του παλιού, όπως όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι μέσα στην πόλη, μπορούν να εξυπηρετηθούν ζητώντας κάποιον χώρο από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είτε στο χώρο του γυμναστηρίου του παλιού, του δημοτικού σχολείου του παλιού, είτε σε κάποια αίθουσα του δημοτικού σχολείου. Άλλωστε, οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν χρήση κάποιες συγκεκριμένες ώρες και μέρες στη διάρκεια της εβδομάδας και όχι σε μεταμεσονύκτιες ώρες. Κατά τα άλλα, με τις αμοιβές των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, ξέρουμε ότι υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι για τους μισθούς του Σεπτεμβρίου. Τι ακριβώς γίνεται? Το πρόβλημα δημιουργήθηκε διότι δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της ανανέωσης των συμβάσεων. Φύγαν οι συμβάσεις, είχαν υπογραφεί από τον απερχόμενο πρόεδρο. Απλά την ημερομηνία που πήγε να γίνει δημοσίευση δεν υπήρχε ταύτιση της ιδιότητας πλέον του κυρίου Παπά με την ημερομηνία που ήμουν εγώ καινούργια πρόεδρος. Επεστράφησαν πίσω οι συμβάσεις, τις υπογράψαμε, την ανανέωση τις γυρίσαμε πίσω στο Εθνικό Τυπογραφείο μέσω αποκεντρωμένης διοίκησης και περιμένουμε απλά να δημοσιευτεί για να υπογραφούν τα εντάλματά τους πληρωμής από την Επίτροπο. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό? Αν καταφέρουμε να έχουμε τη δημοσίευση στο ΦΕΚ τέλος του μήνα, θα πληρωθούν αρχές Νοεμβρίου αναδρομικά από 1 Σεπτεμβρίου. Αν όχι, θα πάμε αρχές Δεκεμβρίου. Γιατί πληρώνονται μία φορά τον μήνα οι συμβασιούχοι. Δηλαδή θα πληρωθούν αν όλα πάνε καλά και για τους 2 μήνες? Ναι, από 1 Σεπτεμβρίου που δουλεύουν κανονικά.